Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 31 Μαΐου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σοκ στη Ζάκυνθο. Αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος γιος του 70χρονου συνταξιούχου ταχυδρόμου που ομολόγησε ότι τον σκότωσε επειδή κακοποιούσε τον ίδιο και τα δύο ανήλικα αδέλφια του. Συνελήφθησαν οι δράστες που την Τρίτη χτύπησαν βάναυσα με σκεπάρνη 75χρονο στη Ζαρουκλέικα της Πάτρας για να τον ληστέψουν. Μεγάλη χασισοφυτία εντόπισαν αστυνομικοί στον Βασαρά Σπάρτης. Σε απεργιακό κλειό χθες η χώρα, όσα έγιναν στις κινητοποιήσεις στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Οικονομικοί φορείς της Αχαΐας εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την πορεία υλοποίησης του δικτύου 5G και καλούν τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη να διαβουλευτεί μαζί τους και να προχωρήσει στο έργο. Ο γιος του 70χρονου συνταξιούχου ταχυδρόμου είναι τελικά ο δράστης της δολοφονίας που συγκλώνησε τη Ζάκυνθο. Ο 26χρονος προσήχθη το βράδυ της Τρίτης στην ασφάλεια Ζακύνθου και δύο ώρες αργότερα ομολόγησε την πράξη του. Ισχυρίζεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα δύο ανήλικα αδέλφια του είχαν δεχθεί κακοποίηση από το θύμα. Ο 26χρονος πρόκειται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή αύριο το μεσημέρι. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Ζακύνθου παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας του 70χρονου συνταξιούχου ταχυδρόμου στις Άνω Βολήμες. Ο 26χρονος γιος του θύματος ομολόγησε ότι τον σκότωσε ισχυριζόμενος ότι δεχόταν κακοποίηση ο ίδιος αλλά και τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά του, τα οποία το θύμα έχει αποκτήσει από άλλο γάμο. Πιστεύω γενικά ότι δεν είναι σωστή αυτή η πράξη, όμως η κακοποίηση γονιού ενάντια στο παιδί του είναι ό,τι το χειρότερο και ό,τι πιο διαβρωμένο υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Εγώ αν ήμουνα να εκδικάσω αυτή την υπόθεση, θα αθώωνα το παιδάκι και θα του έδινα και ηθική ικανοποίηση. Αυτά τα πράγματα δηλαδή είναι πολύ φοβερά. Πρέπει να, πούμε, να βάλουν μια ποινή. Μια ποινή άμα κάνουν έναν άνθρωπο αυτό που κάνει, να μην το βγάλουν ποτέ ρε παιδί μου. Καλά έκανα που το σκότωσε. Αφού κατηγορούν όλα τα παιδιά τον πατέρα, καλά έκανε που το σκότωσε. Παλιό πράγμα ήταν. Και έπρεπε να το καθαρίσει. Και μακάρι να φοβηθεί το παιδί. Ναι, σίγουρα είναι ένα μεγάλο σοκ για τη Ζακυνθινή κοινωνία. Αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα παντού. Είτε στη Ζακυνθινή κοινωνία, είτε σε άλλο μέρος. Το κακό έγινε. Ο 26χρονος θα περάσει την πόρτα του ανακριτή αύριο στις 2 το μεσημέρι και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία. Χθες το απόγευμα, λίγο πριν τις 6 και υπό απόλυτη μυστικότητα, ο 26χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ζακύνθου. Ζήτησε και πήρε 48 ώρες προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, ενώ αμέσως μετά επέστρεψε στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, όπου και θα παραμείνει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Ο ισχυρισμός του είναι ότι υπήρχε μια απάνθρωπη, σκληρή και βάναυση συμπεριφορά του θύματος απέναντι στον ίδιο, απέναντι στη μητέρα του, καθώς επίσης απέναντι στα αδέλφια του, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε επιταθεί. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε. Και η πρώην σύζυγός του και η μητέρα του, εντολέα μου, είχε και ένα κορίτσι, το οποίο επίσης είχε κακοποιηθεί. Δεν μπόρεσε να αντέξει άλλο αυτό το παιδί, το οποίο είναι, τι να σας πω τώρα, έχει περάσει απάνδυνα. Και τα, όχι μόνο σε θέματα κακοποίησης, λάβετε υπόψη ότι έχει στερηθεί ακόμα και θέματα που έχουν σχέση με τη διοικητική του νομοποίηση στον ελληνικό χώρο από πράξεις ή παραλήψεις του φυσικού του πατέρα. Η ανθρωποκτονία εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της ασφάλειας Ζακύνθου σε συνεργασία με αστυνομικούς της ασφάλειας Πατρών σχεδόν 24 ώρα μετά το έγκλημα. Το πτώμα του 70χρονου εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σχεδόν ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό από έναν οδηγό ταξί που ενημέρωσε την αστυνομία. Και μου έκανε εντύπωση που στις 11 η ώρα το βράδυ, περνώντας από εκεί, είδα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή. Λέω, λες, να είναι κανένας μέσα για να μου πάρει τέτοια προβλήματα στο πλησίο. Σταματάω δίπλα στο αυτοκίνητο, σφυρίζω, καμιά απάντηση. Κάνω μια γύρα μέσα στο αυτοκίνητο δικό μου, μέσα σε κάτι κοράκια που έχω αφήσει, κάτι εργαλεία, καθαίρια, μηχανήματα, αυτοκίνητα. Τίποτα, μήπως ήταν κάποιος κρυμμένος. Εγώ, για να είναι πόρτα νησί, κάνω έτσι από το δάμι και είδα κάτι με τα κοιμάται λίγο μέσα.
Κατέβηκα από τα μάτια μου, πήγα κοντά του, φώναξε επειδή τον ήξερα. Ανάβω το κινητό το φακό και είδα ένα θέαμα που δεν περιγράφεται. Ο 70χρονος έφερε τραύματα από κυνηγητική καραμπίνα στο κεφάλι και στον θώρακα. Από τις έρευνες και τις ανακρίσεις που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά τον φερόμενος δράστη, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του έπεσαν σε αντιφάσεις. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η Νατάσα Πατρινού, ενώ πρέπει να αναφέρουμε ότι στο Facebook αρκετοί οι Ζακυνθινοί αναρτούν μηνύματα συμπαράστασης για τον 26χρονο. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία που είχε συγκλονίσει την Ζάκυνθο και όχι μόνο, πανελλαδικά έχει προκαλέσει ντόρο το συγκεκριμένο θέμα, πόσο μάλλον μετά την αποκάλυψη ότι ο ίδιος ο γιος του ήταν αυτός που τον σκότωσε και μάλιστα επειδή τον κακοποιούσε τόσο τον ίδιο όσο και τα δύο μικρότερα αδέλφια του από άλλον γάμο συστηματικά. Είναι μια υπόθεση που έχει σοκάρει πραγματικά και οι εξελίξεις συνεχίζονται. Όπως παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ Γεωργία νωρίτερα, οι κάτοικοι του νησιού φαίνεται να συμπαραστέκονται στον 26χρονο και αυτό είναι και ένα κίνημα που έχει δημιουργηθεί και στα social media. Περιμένουμε αύριο 1η Ιουνίου, περίπου στις 2 το μεσημέρι, την απολογία του 26χρονου κατομολογίαν δράστη και μάλλον θα έχουμε και πολύ κόσμο έξω από τα δικαστήρια. Αναρτούν λοιπόν αυτά τα μηνύματα, μπορούμε να τα δούμε και εμείς στις οθόνες μας. Διάφοροι Ζακυνθινοί στο Facebook και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νατάσα, περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία που θα προκύψουν και αύριο από την απολογία του 26χρονου. Λίγο πριν ωστόσο, μίλησε στην εκπομπή Χαμηλή Πτήση ο δικηγόρος του 26χρονου και έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία για τον εντολέα του και για όλη αυτή την κατάσταση που ισχυρίζεται ότι περνούσε τα προηγούμενα χρόνια. Μίλησε η Γεωργία κυρίως Παναγιώτης Κεφαλινός, ο συνήγορος του 26χρονου. Αυτό που είπε ήταν ότι η πράξη του έγινε εν βρασμό ψυχής. Τόνισε ότι ο ίδιος δεχόταν κακοποίηση από τον πατέρα του, τόσο και τα ανήλικα αδέρφια του, και αυτό ήταν που όπλησε ουσιαστικά το χέρι του 26χρονου. Όπως είπε, δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς συνέβη το κακό, καθώς και ο ίδιος ο 26χρονος δεν έχει ακόμη απολογηθεί. Να θυμίσουμε ότι πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα την πρώτη φορά την Τετάρτη, υπό άκρα μυστικότητα, και ζήτησε και πήρε την 48ωρη αναβολή μέχρι και αύριο στις 2 το μεσημέρι, όπου περιμένουμε να ακούσουμε όλη την ιστορία πίσω από αυτή την άγρια δολοφονία. Να θυμίσουμε, Γεωργία, ότι η δολοφονία έγινε το βράδυ της Κυριακής στο χωριό Βολίμες, στην Ζάκυνθο. Να θυμίσουμε ότι τον 70χρονο τον βρήκε ένας οδηγός ταξί μέσα στο αυτοκίνητό του. Τα τραύματα ήταν δύο, στο κεφάλι και στον θώρακα. Φαίνεται ότι έγιναν από πολύ κοντινή απόσταση από κυνηγητικό όπλο, το οποίο μάλιστα βρήκε και η αστυνομία. Μάλιστα. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα, καταδίωξη στην περιοχή του Γλάφου και των Ιταιών, ξεκίνησε το απόγευμα για τον εντοπισμό οδηγού Γιοταχή, ο οποίος νωρίτερα όχι μόνο δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, αλλά στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε πάνω σε περιπολικό. Η Λίνα Μπάστα έχει τις πληροφορίες. Λίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα έφυγε από την οδό Ιταιών, εκεί λοιπόν που είχαν στήσει μπλόκο με ένα περιπολικό. Όχι μόνο ο οδηγός δεν σταμάτησε, αλλά τράκαρε, έπεσε πάνω στο περιπολικό προκειμένου να διαφύγει. Ακριβώς δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο, γιατί μέχρι και αυτή την ώρα, Γεωργία, οι αστυνομικοί τον αναζητούν. Έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία του, ξέρουν και τον τόπο κατοικίας του και έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του. Σε ενημερώνεις και πάλι, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
Εμείς, κυρίες και κύριοι, μένουμε στην Πάτρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 70χρονος που έπεσε θύμα ληστείας αφού οι δράστες τον χτύπησαν με σκερπάρνη στο κεφάλι. Το περιστατικό συνέβη μέρα μεσημέρι στην περιοχή των Ζαρουχλεϊκών και η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα και μία γυναίκα οι οποίοι φέρονται να διέπραξαν την ληστεία. Σοκ στη συνοικία των Ζαρουχλεϊκών από την αιματηρή ληστεία που σημειώθηκε στην οδό Αντιγόνης στο σπίτι ενός 70χρονου. Οι ληστές, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μπήκαν στο σπίτι από την πιλωτή παρακείμενης πολυκατοικίας και πήδηξαν στο εσωτερικό από τα κάγκελα που βλέπετε. Ο 70χρονος βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με την κόρη του και όταν είδε τους ληστές προσπάθησε να αμυνθεί. Όμως αυτοί δεν δίστασαν να τον χτυπήσουν με ένα σκεπάρνι στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν. Η λία τους ένα ρολόι χειρός και ελάχιστα χρήματα. Ο 70χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου μετά από τα δυνατά χτυπήματα που δέχθηκε από τους ληστές. Άκουσα μια κυρία που πέρασε εδώ, ότι χαροπαλεύει. Εκεί που έχουμε φτάσει, το μη χειρότερα να περιμένουμε. Οι γείτονες άκουσαν τις κραυγές του άτυχου άνδρα, είδαν τους δύο κακοποιούς να φεύγουν και ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Μάλιστα οι ληστές, για να μην τους εντοπίσουν, άλλαξαν ρούχα και τα πέταξαν σε ένα κάδο απορριμμάτων, αλλά η αστυνομία τα βρήκε και μάλιστα ήταν γεμάτα με αίμα. Οι κάτοικοι της περιοχής των Ζαρουχλεϊκών αισθάνονται ανασφάλεια με αυτά τα περιστατικά και κλειδαμπαρώνονται στα σπίτια τους. Πώς δεν φοβόμαστε. Πώς δεν φοβόμαστε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πλώς. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Φοβόμαστε τώρα και να κυκλοφορούμε και λεφτά εντάξει δεν υπάρχουν, αλλά ο άλλος νομίζει ότι υπάρχουν λεφτά. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ενός ζευγαριού τοξικομανών, αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της. Σύμφωνα πάντως με τους γείτονες του ηλικιωμένου άνδρα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος πέφτει θύμα ληστείας. Πριν από περίπου έναν χρόνο και πάλι άγνωστοι είχαν μπει μέσα στο σπίτι του και τον είχαν χτυπήσει το πρόσωπο προκειμένου να τον ληστέψουν. Μάλιστα για το λόγο αυτό είχε τοποθετήσει σύρματα στα κάγκελα, αλλά αυτό τελικά δεν στάθηκε εμπόδιο στους αδίστακτους ληστές. Ομάδα τεσσάρων κουκουλοφόρων φαίνεται πως διέπραξε 4 κλοπές σε μόλις μία νύχτα στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Οι άγνωστοι ακόμα στις αρχές δράστες έσπασαν τα τζάμια των καταστημάτων, μπήκαν μέσα και συνολικά αφαίρεσαν περίπου 2.000 ευρώ. Σπασμένα τζάμια αντίκρισαν όσοι ήθελαν να εξυπηρετηθούν από το υποκατάστημα γνωστής τράπεζας στο Ζευγολατιό. Αυτό διότι τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα στο κατάστημα για να κλέψουν. Λέει ότι έγινε ληστεία χθες το βράδυ. Πήραν η Βαρκεπούλα και τα σπάσανε. Και τα σπάσανε. Τώρα, έτσι έμαθα τώρα το πήρε χαμπάρι και είναι κλειστά. Είναι κλειστά. Δεν αφήσανε τίποτα και πούσε ακόμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δράστες ήταν 4. Φορούσαν κουκούλες και γάντια και κατάφεραν να φύγουν από το κτίριο μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Τι να βρούνε, να πάρουν ό,τι βρούνε. Τι να πάρουν, χαρτιά. Χαρτιά, δεν τα φέρνουν τα λεφτά από δεν τα παίρνουν όλα. Και αφού το ξέρουν. Οι στάσεις τους όμως δεν σταμάτησαν εκεί, μιας και στην διαδρομή με τον ίδιο τρόπο μπούκαραν σε 2 πρακτορία ΟΠΑΠ αλλά και ένα κρεοπωλείο. Ο ιδιοκτήτης του ενός πρακτορείου τόνισε πως ενώ είχε βάλει συναγερμό και γρήγορα έφτασε στο σημείο, δεν πρόλαβε τους δράστες που είχαν γίνει καπνός. Στην αμία είδε τι να πει η αστυνομία. Έχετε φύλαξη στην περιοχή εδώ. Φύλαξη υπάρχει. Έχουμε φύλαξη εδώ, αλλά δεν έγινε. Έχουν ιδιωτική εταιρεία που φύλαξη. 4:25 και σε 4:30 είμαστε εδώ και είχαν φύγει. Η έρευνα για τον εντοπισμό του συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Βέλου Βόχας. Τις εικόνες που έχει στα χέρια της από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης προσπαθεί να αξιολογήσει η Ελλάς ώστε να οδηγηθεί στους δράστες της εμπριστικής επίθεσης στα ξημερώματα της Τετάρτης στα γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Αμοχώστου του στην Πάτρα. Οι δράστες έριξαν γκαζάκια με φωτοβολίδες στα γραφεία του Ισογείου, προκαλώντας υλικές ζημιές στο κτίριο και αναστάτωση στους ενίκους διαμερισμάτων της περιοχής. Ποιοι
κρύβονται πίσω από την επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας και του κλάδου πωλήσεων της ΔΕΗ στην Πάτρα, προσπαθεί να εξακριβώσει με έρευνες που διεξάγει αστυνομία και πυροσβεστική. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, άγνωστοι χτύπησαν με εμπριστικούς εκρηκτικούς μηχανισμούς στα γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Αμοχώστου στην Πάτρα. Είχαμε μια έκρηξη από εκρηκτικό μηχανισμό γκαζάκια στο κατάστημα της Αμοχώστου, το οποίο βέβαια αυτό είναι μια καταδικαστία ενέργεια. Οι δράστες επέλεξαν να χτυπήσουν εδώ στην Αμοχώστου 2 νυχτερινές ώρες, έτσι ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί, ενώ φορούσαν και κουκούλες ώστε να μην τους εντοπίσει το σύστημα παρακολούθησης μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην οδό Αμοχώστου. Άμεσα κατέφθασαν στο σημείο πυροσβέστες και αστυνομικοί, που διαπίστωσαν ότι οι εκρήξεις προήλθαν από διαφορετικά σημεία στο κατάστημα της ΔΕΗ, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Έχει στοχοποιηθεί, από ό,τι φαίνεται, εκτός από τους εργαζόμενους που κατά το παρελθόν ήταν στη ΔΕΗ, έχει στοχοποιηθεί και τα καταστήματα της επιχείρησης. Είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που βιώνουν όλοι οι πολίτες, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και θεωρούν κάποιοι ότι με τέτοιες ενέργειες προβάλλουν και ισχυροποιούν τη δική τους παρουσία και εξαναγκάζουν, πιθανόν θεωρούν, την πολιτεία στο να μην προχωρά σε μια ένομη διαδικασία. Οι τρεις μηχανισμοί που εξεράγησαν στο κτίριο, στο ισόγειο πολυκατοικία στην περιοχή, αποτελούνταν από φωτοβολίδες και γκαζάκια. Η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος που διαθέτει το κατάστημα και προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες για τους δράστες. Μεγάλη φυτεία δεντριλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στον Βασαρά Σπάρτης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης. Ο Χρήστος Πετρούλιας έχει τις πληροφορίες. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Μια φυτεία, λοιπόν, μεγάλη φυτεία δεντριλίων κάναβης, αποτελούμενη από 301 δεντρίλια, εντοπίστηκε χθες Τετάρτη στο χωριό, σε δασική περιοχή στο χωριό Βασαράς του Δήμου Σπάρτης. Πρόκειται για ένα χωριό περίπου 20 με 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης. Να πούμε ότι η χρυσοφυτεία αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και ενεργειών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Να πούμε, όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στη θέση Ροζένη του Βασαρά, κατά την οποία εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο η φυτεία κάναβης με τα 301 δεντρίλια, όπως είπαμε, ύψους από 0,2 έως 0,4 μέτρων περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς. Να πούμε ότι στην έρευνα που έγινε στην συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε επίσης και μία σκηνή, την οποία είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές, οι οποίοι, να πούμε, διαφεύγουν τις σύλληψεις και αναζητούνται με στόχο να εξασφαλίζουν την διαμονή τους στο χώρο της φυτείας. Από ό,τι φαίνεται, είχαν κατασκηνώσει εκεί για κάποιες ημέρες και εντοπίστηκαν επίσης διάφορα αντικείμενα απαραίτητα για την καλλιέργεια κάναβης. Να πούμε ότι συνεχίζεται οι έρευνες της αστυνομίας και το προαναγκριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Χρήστο Πετρούλια για το ρεπορτάζ. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ναι, στο δίκτυο 5G στην Πάτρα, λένε εκπρόσωποι φορέων του νομού Αχαΐας. Σε κοινή τους ανακοίνωση ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει τη στάση της, ώστε να μην χαθεί αυτή η αναπτυξιακή ευκαιρία για την αχαϊκή πρωτεύουσα. Υπέρ της επιλογής της Πάτρας ως πόλης πιλότου για την εφαρμογή του δικτύου 5ης γενιάς 5G από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχουν ταχθεί αρκετοί φορείς της Αχαΐας. Σε κοινή τους ανακοίνωση, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Αχαΐας, η ΟΕΒΕΣΝΑ, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοδιοδυτικής Ελλάδας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών και το Βιοτεχνικό Πάρκο τάσσονται υπέρ της πιλωτικής εφαρμογής του δικτύου 5G στην Πάτρα και ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει τη στάση της. Σχετικά με το 5G, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Το ότι θα έρθει είναι σίγουρο, είναι προαποφασισμένο. Τώρα, γιατί κολλησιεργεί ο Δήμος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν θέλουν. Υπάρχουν κάποιες αιτιολογίες που έχουν να κάνουν με την ακτινοβολία, ότι η ακτινοβολία ενδεχομένως να είναι βλαπτική.
Είναι απολύτως λάθος. Η επιστήμη λέει ότι η ακτινοβολία είναι περίπου στο 1 πέμπτο της ακτινοβολίας που έχουμε σήμερα με το 4G. Οι φορείς που τάχθηκαν υπέρ του 5G απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο Δήμαρχο Πατρέων ώστε να διαβουλευτεί άμεσα με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και το Δημοτικό Συμβούλιο και να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου για να μην μετρήσει η πόλη άλλη μια χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην κοινή τους ανακοίνωση. Είναι υπηρεσίες, καινοτομία, θα ανοίξουν κάποιες θέσεις εργασίας, οπότε σίγουρα θα βοηθήσουν και αυτοί. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε κάτι στην άκρη. Όταν είναι κάτι προαποφασισμένο, δεν μπορείς εσύ να κάνεις πίσω. Η υλοποίηση του προγράμματος του δικτύου 5G, σύμφωνα και με τις πρόσφατες ανακοινώσεις στο Patras IQ, διαστόματος του ίδιου του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παπά, θα φέρει αναπτυξιακές προοπτικές, αύξηση των επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Απόψε φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος ο Νίκος Ογιαπρακάς. Κύριε Μαρλαφέκα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ. Είδαμε ουσιαστικά στο ρεπορτάζ τι ακριβώς έχει συμβεί. Ωστόσο, κύριε Μαρλαφέκα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η κοινή ανακοίνωση για να βγει σημαίνει ότι έχετε αντιληφθεί και βλέπετε, έχετε κάποια στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Πατρέων δεν θέλει να προχωρήσει στην εγκατάσταση του δικτύου 5G. Ποια είναι αυτά? Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Δήμος Πατρέων δεν θέλει να προχωρήσει. Θεωρώ ότι εξετάζει τα θέματα της σύμβασης που τους έχει ζητήσει ο Υπουργός. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα επικρατήσει η λογική. Και η λογική λέει ότι δεν μπορεί η Πάτρα και η περιοχή μας να χάσει και αυτό το τρένο της ανάπτυξης. Το 5G είναι ένα πλεονέκτημα που θα έχει μόνο η Πάτρα σαν πανεπιστημιακή πόλη. Θα σας πω ότι η Πάτρα, να σας θυμίσω μάλλον, ότι η Πάτρα ήταν η νούμερο ένα επιλογή λόγω των κινήσεων που έχουν γίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και σε όλο αυτό που έχουμε κάνει με το Patras IQ. Η Πάτρα θέλουμε να αναδειχθεί σαν την πρωτεύουσα της καινοτομίας, κάτι που είπε και ο κύριος Παπάς φέτος στα εγκαίνια της Patras IQ. Και θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική, και η κοινή λογική λέει ότι το 5G είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά που μπορεί να έχει η περιοχή μας σε καινοτόμες νέες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι μέλος της επόμενης βιομηχανικής επανάστασης, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που βασικό του στατιστικό είναι το 5G. Τι θετικά μπορεί να επιφέρει το 5G, κύριε Μαρλαφέκα, στις επιχειρήσεις? Δηλαδή, σε ποιους τομείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο? Στο εμπόριο, στις επικοινωνίες, πού ακριβώς? Το 5G ανοίγει νέες προοπτικές. Πέραν ότι τεχνολογία πάνω στην επικοινωνία θα βοηθήσει και τις υπάρχουν επιχειρήσεις όσον αφορά την ταχύτητα, αλλά και τις παροχές που μπορούν να έχουν πλέον κάτω από το δίκτυο του 5G, να σας πω κάποια παραδείγματα. Ακούμε τα τελευταία χρόνια ότι έχουν αναπτυχθεί αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό δουλεύουν κάτω από καθεστώς 5G. Δεν μπορούν να δουλέψουν από κανένα άλλο τρόπο επικοινωνίας. Είναι η ασφάλεια, είναι η ταχύτητα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω λοιπόν ότι έχοντας το 5G σε μια περιοχή και πανεπιστημιακή περιοχή, γιατί όπως ξέρετε το 5G ήδη υπογράφηκε και τρέχει στα Τρίκαλα, αλλά η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι τα Τρίκαλα δεν έχουν πανεπιστήμιο. Άρα δεν είναι ανταγωνιστική της Πάτρας τα Τρίκαλα. Άρα η Πάτρα και μέσω της έρευνας και της καινοτομίας που υπάρχει στο πανεπιστήμιο μπορεί να το αξιοποιήσει καλύτερα. Έτσι. Μα αυτό είναι η λογική μας. Δεν είναι να κάνουμε ένα δίκτυο μόνο και μόνο να το έχουν οι πολίτες, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά πλέον θα αναπτυχθούν νέες εταιρείες. Μπορούμε να έρθουν εταιρείες πλέον η έδρα τους στην Πάτρα, στην ευρύτερα στην πανεπιστημιακή περιοχή της Πάτρας και όχι μόνο, και από την Ελλάδα να δημιουργηθούν, αλλά και από το εξωτερικό. Θα μπορούσαν να έχουμε πλέον cloud υπηρεσίες που δεν μπορεί να είναι πουθενά άλλο στην Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεσαι ότι ανοίγει μια καινούργια προοπτική. Δεν είναι
η τεχνολογία του 5G μόνο για τις υπάρχουσες, είναι ότι θα ανοιχτούν νέες ευκαιρίες. Και θέλω να πιστεύω ότι το 5G θα είναι ένας πλέον πυλώνας ανάπτυξης για την περιοχή μας. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, και στο Patras IQ είχαμε μια ξεχωριστή ημερίδα πάνω στο ζήτημα του 5G, έτσι. Όχι μόνο ήταν ξεχωριστή ημερίδα, αλλά το Patras IQ ήταν αφιερωμένο στο 5G. Βέβαια, πιστεύοντας όλοι εμείς οι οργανωτές, οι διοργανωτές, ότι θα έχουμε υπογράψει και το 5G, ώστε να είμαστε πιο όριμοι και πιο μπροστά. Καταλαβαίνουμε, κύριε Μαρλαφέκα, στο 100% αυτές τις προοπτικές ανάπτυξης που μας προαναφέρατε για το 5G και γνωρίζουμε ότι η Πάτρα κάνει βήματα. Υπάρχει τουλάχιστον ανάγκη. Τα τελευταία χρόνια βλέπετε διαφορά από τον επιχειρηματικό κόσμο να υιοθετεί δηλαδή τις νέες τεχνολογίες, να αυξάνεται αυτό το ποσοστό και να νιώθει την ανάγκη ότι πρέπει ακόμα περισσότερο να προσπαθήσει και να μπει στα πράγματα. Κοιτάξτε, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η περιοχή της Πάτρας ευρύτερα έχει μια βιομηχανική κουλτούρα λόγω του παρελθόντος. Αυτό, προχθές παραδείγματος χάρη, είχαμε μια συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας στην Αθήνα και το έχει διαπιστώσει και αυτός, μια κουλτούρα που δεν υπάρχει σε άλλες περιοχές. Αυτό πρέπει να το, να το βοηθήσουμε να γίνει ακόμα καλύτερο και να φέρουμε και πράγματα καινούργια. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, ότι η νέα τεχνολογία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά δεν μπορούμε εμείς, και όταν μας δίνεται ευκαιρία η Πάτρα να είναι η μοναδική, όπως προείπα, πανεπιστημιακή πόλη που να έχει αυτή την τεχνολογία, δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Θα είναι μεγάλο έγκλημα για την Πάτρα. Κύριε Μαρλαφέκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και στο άμεσο μέλλον για το ίδιο ζήτημα και όχι μόνο. Νίκο, ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η Πάτρα συμμετείχε χθες στη γενική απεργία που είχαν προκηρύξει ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ και στην οποία συμμετείχαν συνδικαλιστικές ενώσεις, φορείς και σωματεία από πολλούς κλάδους. Σε απεργιακό κλειό ήταν την Τετάρτη η Πάτρα, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου στην απεργία που είχαν προκηρύξει ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ σε όλον τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η αχαϊκή πρωτεύουσα παρέλυσε, με τα ρολά να είναι κατεβασμένα σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, ενώ αρκετά και να είχαν και οι μαθητές σε γυμνάσια και λύκεια, αφού στην απεργία συμμετείχε και η ΟΛΜΕ. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας έδωσε σύσσωμη το παρόν στο εργατικό κέντρο της πόλης, από που ξεκίνησε το πολυπληθές συλλαλητήριο που για πρώτη φορά ήταν ενιαίο, ενώ μία ήταν και η πορεία που ακολούθησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στην απεργία συμμετείχε η ΠΝΟ, με τα πλοία να είναι δεμένα σε Ρίο, Αντίριο, Πάτρα και Κυλλήνη, ενώ δεν εκτελέστηκε κανένα δρομολόγιο του προαστιακού της Πάτρας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΣΕ. Στην απεργία επίσης συμμετείχαν και όλοι οι δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΣΥΕΠΗΝ. Να δούμε τώρα τι έγινε στις χθεσινές κινητοποιήσεις στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Μαζική συμμετοχή εργαζομένων από διάφορους κλάδους πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση για την Πανεθνική ημέρα δράσης. Στην Καλαμάτα έγιναν δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις. Στην πλατεία 23 Μαρτίου στις 10 το πρωί έγινε το συλλαλητήριο που οργάνωσε η Γραμματεία Μεσσηνίας του ΠΑΜΕ. Στη συγκέντρωση απίθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος του νεοσύστατου Σωματείου Επισητισμού Τουρισμού, Ντίνα Στραβάκου, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ Μεσσηνίας, Παναγιώτης Κουφαλάκος. Μη
μισή ώρα αργότερα στην Αριστομένους μπροστά από το εργατικό κέντρο έγινε η δεύτερη συγκέντρωση που διοργάνωσε το εργατοϊπαλληλικό κέντρο και το νομαρχιακό τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΔΗ με την συμμετοχή της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μεσσηνίας αλλά και της Λαϊκής Ενότητας. Στη Ζάκυνθο συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μπροστά στο εργατικό κέντρο. Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυταπασχολούμενοι, ελευθεροεπαγγελματίες, επιστήμονες, νέοι και νέες συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Στην πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ συμμετέχει και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Στο Άργος απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίου Πέτρου. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν σωματεία που πρόσκυνται στο ΠΑΜΕ και διάφοροι επαγγελματικοί φορείς, άνεργοι, αυταπασχολούμενοι, αγρότες, εκπαιδευτικοί και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ακολούθησε πορεία των συγκεντρωμένων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης του Άργους. Με αιτήματα για αυξήσεις μισθών, κατάργηση του ένφη αλλά και διακοπή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Πετρινού. Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης. Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πανεθνικής Ημέρας Δράσης, όπως ορίστηκε από την Κοινωνική Συμμαχία η 30η Μαΐου. Σε αυτήν συμμετέχουν η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΔΗ, η ΓΕΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ, η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμένος, παρευρέθηκε στα εγγένεια του διατηρητέου φάρου Μονεμβασιάς, τα οποία έγιναν μετά την ολοκλήρωση του έργου, στερέωσης και αποκατάστασής του. Το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 της περιφέρειας Πελοποννήσου. Απόψε φιλοξενούμε την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, την κυρία Δαμαντία Τζανετέα. Κυρία Τζανετέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό αυτά τα έργα, αυτά να γίνονται, αυτά τα μνημεία ουσιαστικά να διασώζονται. Τι ακριβώς περιλάμβαναν οι εργασίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα? Να πω ότι ο Φάρος Μονεμβασίας είναι ένα μνημείο ξεχωριστό, διατηρηταίο, που βρίσκεται έξω από τα τείχη στο κάστρο της Μονεμβασιάς, που έχει κατασκευαστεί το 1896 και το εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με 336.400 περίπου ευρώ και ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση στερέωσης κυρίως και ανακαίνησης του φάρου, γιατί ο Φάρος Μονεμβασίας είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό μνημείο και με την αποκατάσταση το μνημείο αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα ξεχωριστό, είναι ένα εμβληματικό μνημείο στη Μονεμβασία και ανήκει στο δίκτυο των φάρων. Και θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει και ένα μουσείο που λειτουργεί στο φάρο και το πιο σημαντικό είναι η επάνδρωση του φάρου με φαροφύλακα. Αυτό λοιπόν κάνει πολύ ουσιαστική την παρουσία του φάρου εκεί στη Μονεμβασιά, για να μην ξεχνάμε ότι είναι η επαφή
των ναυτικών μας με την ξηρά. Είναι ο δείχτης, ο φάρος και δημιουργεί και θετική ψυχολογία. Στην τελετή παρόν ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμένος, όπως βλέπουμε και στο φωτογραφικό υλικό. Τι είπε κατά τη διάρκεια της τελετής, ποιο ήταν το μήνυμά του στην τοπική κοινωνία και τουλάχιστον στο κομμάτι των συνεργασιών. Στο έργο του φάρου και στο δίκτυο φάρων, αλλά το σημαντικότερο μήνυμα του Υπουργού ήταν η ετοιμότητα της χώρας μας μπροστά σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Έδωσε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Παρουσία και του Περιφερειάρχη, του Πέτρου Τατούλη, του κυρίου Δημάρχου. Ήταν οι κάτοικοι εκεί με παραδοσιακές φορεσιές. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση. Ήταν κάτι που θέλω να πω και οι κάτοικοι έχουν στηρίξει. Και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι η μελέτη, η σύνταξη της μελέτης, είχε γίνει από τη μηχανικό, την αρχιτέκτονα μηχανικό, την κυρία Καμπουράκη, και είχε παραδώσει αφιλοκερδώς τη μελέτη αυτή στο Δήμο Μονεβασίας και εντάχθηκε συνέχεια στο ΕΣΠΑ. Κύριε Τζανετέ, εξεδόθηκε μια ανακοίνωση από τον βουλευτή Λακωνίας, τον κύριο Δαβάκη, ο οποίος λέει ουσιαστικά ότι το έργο είχε ολοκληρωθεί εδώ και 3 χρόνια, αλλά τα εγγένεια έγιναν τώρα. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό και γιατί άργησαν? Γιατί άρχισαν να γίνουν τα εγγένεια, νομίζω δεν έχει σημασία πότε γίνονται τα εγγένεια. Σημασία έχει το έργο ολοκληρώθηκε. Δεν θα ήθελα βέβαια να σχολιάσω του κυρίου βουλευτή τη δήλωση, αλλά σημασία έχει το έργο ολοκληρώθηκε. Γνωρίζω όμως και οφείλω να το πω αυτό, ότι γινόντουσαν συζητήσεις και με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Περιφερειάρχη να βρεθεί μια κοινή ημερομηνία, να είναι και ο καιρός καλός για να μπορέσουν να το απολαύσουν και οι κάτοικοι και οι τουρίστες. Είχε πάρα πολύ κόσμο χθες στο κάστρο, υπήρχαν πάρα πολλοί τουρίστες που πραγματικά θαύμασαν το πολύ σημαντικό αυτό έργο. Μάλιστα. Το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία και με τη Διεύθυνση Φάρων και με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μάλιστα. Κυρία Τζανετέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε θεαματική απελευθέρωση του ορίου ανάληψης συμμετρητών στο πλαίσιο της περαιτέρω ελάφρυνσης των Capital Controls, η οποία θα λειτουργήσει ως τεστ στην αγορά, αναμένεται να προχωρήσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αναμένεται αύριο 1η Ιουνίου και θα έχει ισχύ από την Δευτέρα 4 Ιουνίου, το όριο για την ανάληψη μετρητών θα διαμορφωθεί στα 5.000 ευρώ από 2.300 ευρώ που είναι σήμερα. Τα Capital Controls χαλαρώνουν ακόμη περισσότερο με την αύξηση του ορίου στα 5.000 ευρώ ανά λογαριασμό, κάτι που επί της ουσίας σημαίνει ότι για τον απλό πολίτη πάβουν να υφίστανται περιορισμοί, καθώς το επιτρεπόμενο ποσό ανάληψης είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του μέσου μηνιαίου ποσού ανάληψης ανακαταθέτη, το οποίο κινείται στα 1.500 ευρώ. Σίγουρα είναι καλό και είναι καλή ένδειξη για την οικονομία μας, αλλά πόσοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό, δεν ξέρω. Η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει λάβει ήδη την έγκριση των δανειστών και οι αλλαγές στα Capital Controls με την αύξηση του ορίου αναλήψεων στα 5.000 ευρώ θα αρχίσουν να ισχύουν από την ερχόμενη Δευτέρα 4 Ιουνίου. Η νέα χαλάρωση έχει να κάνει με τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών ανά φυσικό πρόσωπο και λογαριασμό, ενώ το όριο των 5.000 ευρώ θα αφορά και στα μετρητά που θα μπορεί να βγάζει ένα φυσικό πρόσωπο στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι καλό, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί που μπορούν να κάνουν αυτό. Δυστυχώς δεν είναι πολλοί που μπορούν να κάνουν αυτό. Η πλήρης απελευθέρωση των εσόδων από το εξωτερικό, τα οποία θα μπορούν να ξαναβγαίνουν στο ακέραιο οποτεδήποτε εκτός Ελλάδας, αφορούν εις πράξεις εμβάσματα από το εξωτερικό, έσοδα από πληρωμές με κάρτες εκδόσεως εξωτερικού, αλλά και τη θεματοφυλακή τίτλων που θα μπορεί να βγαίνει εκτός Ελλάδος. Η περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών κρίνεται απαραίτητη από την κυβέρνηση για την ενίσχυση του θετικότερου κλίματος που διαμορφώθηκε μετά το αποτέλεσμα των stress tests, αλλά και εν ώψη της ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης και της εξόδου της χώρας από το πρόγραμμα τον Αύγουστο. Προς αυτή την κατεύθυνση και παρά τις ενστάσεις των τραπεζών, αναμένεται η θεαματική αύξηση του ορίου αναλήψεων, η οποία θα λειτουργήσει ως τεστ για την καταθετική εμπιστοσύνη. Σε λίγες μέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η νέα στρατιωτική γέφυρα στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπου στη Ζάκυνθο. Οι παρεμβάσεις ολοκληρώνονται και φορείς και αρχές δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πρόοδο των εργασιών.
Με ταχύτατες διαδικασίες προχωράει η τοποθέτηση της νέας μεταλλικής στρατιωτικής γέφυρας στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη στη Ζάκυνθο, αφού ολοκληρώθηκε η καθέλκυσή της. Το κλιμάκιο του 747 ειδικού τάγματος μηχανικού προχώρησε άμεσα στη συναρμολόγηση της γέφυρας και το έργο οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Τα έργα προχωράνε κανονικά, δεν έχουμε καθυστερήσεις. Η γέφυρα τοποθετήθηκε στα μεσόβαθρα. Είδαμε ότι η διαγωγή της είναι φανταστική, τόσο της γέφυρας όσο και των μεσοβάθρων. Απλά τώρα θα μετακινήσουμε λίγο τη γέφυρα για να μπουν κάποια εξαρτήματα τα οποία θα έχουν και ένα καουτσούκ, ούτως ώστε να μην είναι η σκληρή η έδρασή της. Την καθέλκυση της γέφυρας επίβλεψε και ο διευθυντής της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών, ταξίαρχος Μιχάλης Κλούβας, που έμεινε ικανοποιημένος από την πρόοδο των εργασιών. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος, ανέβηκε και με αυτοκίνητο επάνω, είδε ότι δεν έχει ταλαντώσει η γέφυρα και θεωρεί ότι θα μπορεί να σηκώσει και πολύ μεγάλα φορτία. Θεωρώ πολύ σημαντική την τοποθέτησή της και αναδεικνύει πραγματικά αυτό που και δημόσια έχω δηλώσει, ότι η γέφυρα από μόνη της δεν είναι η λύση, ή που βέβαια αυτή τη στιγμή θα ανακουφίσει πραγματικά εν ώψη της αυξημένης τουριστικής περίοδου που ήδη καταγράφει μεγάλη αύξηση. Η γέφυρα χρειάζεται μια μόνιμη γέφυρα, πρέπει να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις και με το ΤΑΙΠΕΔ και με όλους τους εμπλεκόμενους. Το έργο που εκτελείται σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου θα έχει καθοριστική συμβολή στην κίνηση των οχημάτων από και προς την περιοχή του Αργασίου, λύνοντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα. Το ένα είναι γιατί θα ανακουφίσει και προσωρινά, αλλά από την άλλη μεριά αναδεικνύει πραγματικά τη σημαντικότητα της μόνιμης κατασκευής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία στρατιωτικής μεταλλικής γέφυρας δεν είναι ένα έργο αορίστου χρόνου, αλλά μια υποδομή που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας μέχρι να βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για να δημιουργηθεί μια δημόσια γέφυρα και να την αντικαταστήσει. Ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου γραφείου τουριστικής πληροφόρησης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο σταθμό επιβατών Νοτίου Λιμένα Πατρών. Αντίστοιχα γραφεία πληροφόρησης τουριστών θα δημιουργήσει η περιφέρεια στο λιμάνι του Κατακόλου και στα αεροδρόμια Αράξου και Ακτίου. Ένα νέο σταθμό από όπου θα μπορούν να δουν πληροφορίες για τη Δυτική Ελλάδα. Αντικρίζουν πλέον οι επιβάτες των πλοίων της γραμμής Ιταλία-Πάτρα με το που μπαίνουν στο σταθμό υποδοχής του νέου λιμανιού. Στο γραφείο αυτό υπάρχει πληροφοριακό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό για οτιδήποτε μπορεί ο επισκέπτης και ο τουρίστας να θαυμάσει στους τρεις νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Σεβόμαστε τους τουρίστες, θέλουμε να συνομιλούμε μαζί τους, να τους διευκολύνουμε στην πληροφόρηση για τα αξιοθέατα, για τα τοπικά προγράμματα, τις δράσεις τοπικής κοινωνίας, τα καλλιτεχνικά, τα πολιτιστικά προγράμματα, έτσι ώστε ο τουρίστας να είναι ενημερωμένος για όλες τις δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιήσει στην περιοχή. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην τουριστική ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο αυτή φυσικά η οποία μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό, είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο το οποίο έχουμε επεξεργαστεί και σιγά σιγά θα εφαρμόζεται. Η περιφέρεια δεν σταματάει όμως σε αυτό. Η στρατηγική διείσδυση στις τουριστικές αγορές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως άλλωστε και το πλάνο αξιοποίησης της ευρύτερης παραλιακής ζώνης της Πάτρας στο νέο λιμάνι. Ο σχεδιασμός της περιφέρειας είναι ολοκληρωμένος. Ένα μέρος είναι αυτό σε σχέση με τα γραφεία τουριστικής πληροφόρησης, τα οποία θα ανοίξουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον Άραξο, στο Κατάκολο και στο Άκτιο. Είναι ολοκληρωμένη στρατηγική σχεδιασμός που περιέχει, αν θέλετε, ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εργαλείων επικοινωνίας και μάρκετινγκ προκειμένου να προβάλλουμε τις ομορφιές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Στο μέλλον, ακριβώς δίπλα εδώ, σκεφτόμαστε να εγκαταστήσουμε και είναι σε διαδικασία εγκατάστασης ένα περίπτερο του μουσείου μας, ώστε να εκτίθενται μερικοί από τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς σε αντίγραφο φυσικά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης λειτουργίας του Γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε και γαστρονομική εκδήλωση από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Συμμετέχουμε σε πολλές εκθέσεις για να αναδείξουμε τοπικά προϊόντα της περιοχής. Μαγειρεύουμε αποκλειστικά με τοπικά προϊόντα. Προσπαθούμε να δείξουμε τον πλούτο της περιοχής μας σε όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν στη χώρα μας. Η περιφέρεια έχει προγραμματίσει να λειτουργήσει συνολικά 4 γραφεία τουριστικής πληροφόρησης σε αντίστοιχες πύλες εισόδου στη Δυτική Ελλάδα. Η προετοιμασία σε όλα ξεκίνησε το ίδιο χρονικό διάστημα, ωστόσο ο βαθμός υλοποίησης εξαρτάται και από τους συνεργαζόμενους φορείς.
Ανοιχτή συνέλευση με τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Μανώλη Χριστοδουλάκη διοργάνωσε στην Καλαμάτα το κίνημα αλλαγής Μεσσηνίας. Ο κ. Χριστοδουλάκης τόνισε ότι το κίνημα αλλαγής προχωράει μπροστά με όπλο την πολιτική ανανέωση. Συνοδοιπόροι στο καινούριο αυτό ξεκίνημα που όλοι μαζί. Παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής Μανώλη Χριστοδουλάκη πραγματοποιήθηκε χθες στην Καλαμάτα η ανοιχτή συνέλευση του κόμματος στη Μεσσηνία. Εδώ στην Καλαμάτα γίνεται σήμερα η πρώτη ανοιχτή νομαρχιακή συνέλευση του Κινήματος Αλλαγής για τη Μεσσηνία. Και αυτή η γεμάτη αίθουσα είναι το καλύτερο δυνατό μήνυμα για να μπορέσουμε από εδώ να στείλουμε το στίγμα για μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή για να μπορέσουμε να εκφράσουμε ξανά τους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες. Αυτός ο νέος φορέας, έστω και με διορισμό, και θα εξηγήσουμε μετά, θα εξηγήσει και ο γραμματέας, έχει την πρώτη του νομαρχιακή επιτροπή του νομού μας. Ο κ. Χριστοδουλάκης τόνισε ότι από την Καλαμάτα δίνεται το μήνυμα ότι το κίνημα αλλαγής προχωράει μπροστά με όπλο την πολιτική ανανέωση αλλά και τη διεύρυνση του χώρου για να δώσει απαντήσεις και λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μαζί από την αρχή τη νέα μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Και αυτή η απόφαση έχει μια ανεξίτηλη σφραγίδα. Και είναι η σφραγίδα των 212.000 συμπολιτών μας, οι οποίοι τον Νοέμβριο στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου του κινήματός μας δώσανε μία σαφή εντολή. Το δρόμο που έχουμε χαράξει για τις μεγάλες προοδευτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, να τον πάμε μέχρι το τέλος ενωμένοι και αποφασιστικά. Η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του Κινήματος Αλλαγής συγκροτήθηκε σε σώμα στα μέσα Μαΐου στην πρώτη της συνεδρίαση, η οποία έγινε με την παρουσία των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Τάσου Αποστολόπουλου, Τάκη Παπαδόπουλου και Μενέλαο Γερινοκολού. Γραμματέας εξελέγει ο Δημήτρης Ανδριανόπουλος με αναπληρωτή τον Αντώνη Τσόνη και εκπρόσωπος τύπου εξελέγει ο Γιάννης Λαμπύρης. Οι κάτοικοι του Ριγανόκαμπου κινητοποιούνται και ζητούν από το Δήμο την μετεγκατάσταση των Ρωμά που διαμένουν σε καταβλισμό της περιοχής. Σε πρόσφατη συνάντησή τους με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, εξασφάλισαν δεσμεύσεις τόσο για τη σταδιακή μεταφορά των Ρωμά σε πιο κατάλληλες δομές, όσο και για τη συνέχιση διαμόρφωσης του πρώην σκουπιδότοπου, ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί το ανατολικό πάρκο της πόλης. Οι κάτοικοι του Ανατολικού Διαμερίσματος δεν μπορούν να κάνουν άλλο υπομονή. Παραβατικές συμπεριφορές στην περιοχή τους σε συνδυασμό με την εκπεφρασμένη διάθεση του Δήμου Πατρέων για δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου στον πρώην σκουπιδότοπο της περιοχής τους κινητοποιούν. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια είδος γραφειοκρατία στην παραχώρηση. Γι' αυτό ζητήσαμε το Δήμο να προχωρήσει με δικά του μέσα, στο μέτρο του δυνατού, την κατασκευή του πάρκου. Ο Δήμος μας υποσχέθηκε ότι θα αρχίσει ήδη από το επίπεδο αυτό, το επάνω το λεγόμενο. Η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Φορέων του Ανατολικού Διαμερίσματος συναντήθηκε μετά από αίτημά της με τη Δημοτική Αρχή για τους Ρωμά που διαμένουν στον πρώην σκουπιδότοπο και επίσης στο χώρο της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, όπου έχει ξεκινήσει διαμόρφωση για την κατασκευή του Ανατολικού Πάρκου. Έχουμε ζητήσει το χώρο, η κυβέρνηση αρνείται σιωπά. Δεν λέει τίποτα, στην ουσία μας λέει όχι και αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει αυτό που πρέπει, να κατακτήσουμε με το λαό και τις κινητοποιήσεις του το χώρο. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναφέρθηκαν για μία ακόμη φορά στις επιπτώσεις που υφίσταται η πόλη συνολικά αλλά και η περιοχή από τη συνεχιζόμενη παραμονή των Ρωμά σε έναν ακατάλληλο χώρο όπου διαπιστώνεται διαρκής επέκταση του καταβλισμού, όπως επίσης και αυξημένη παραβατικότητα. Ο παράνομος καταβλισμός του Ρωμά στην περιοχή σημαίνει μεγάλη παραβατικότητα, ένα είδος γκέτο το οποίο επικρατεί στην περιοχή, γιατί σημειώνουμε ότι κάποτε υπήρχε ένας δρόμος το οποίο τον μπορούσαμε να το διασχίσουμε. Αυτό το δρόμο τώρα δεν μπορούμε να το διασχίσουμε. Οι κάτοικοι της περιοχής του Ριγανοκάμπου ζήτησαν την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης που προβλέπει τη μεταστέγαση και αποκατάσταση των Ρωμά σε οργανωμένους χώρους με εξασφαλισμένα κονδύλια. Η Δημοτική Αρχή συμφώνησε στην ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος με κοινωνική ένταξη κατά τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργεί μεγαλύτερη κοινωνική επιβάρυνση. Δεσμεύτηκε να προχωρήσει σύντομα και σε συνεργασία με άλλους φορείς στη στελέχωση του Γραφείου Ρωμά στον κοινωνικό τομέα με χρονοδιάγραμμα και σαφή προσανατολισμό στην αντιμετώπιση του θέματος. Επίσης, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία των κατοίκων του Ριγανοκάμπου πως θα ξεκινήσει με έξοδα του Δήμου η διαμόρφωση του πρώτου επιπέδου με την δεντροφύτευση, την παροχή νερού και φωτισμού.
Έριξε αυλαία η έκθεση ελληνικής παραδοσιακής μικροναυπηγικής σαν καλοτάξιδο σκαρί. Η έκθεση ομοιωμάτων πλοίων που έγινε στην Καλαμάτα προσέλκυσε το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών, με τον δημιουργό των εκθεμάτων, Παναγιώτη Σοφικίτη, να βάζει πλέον στόχο τη δημιουργία ενός ναυτικού μουσείου παράδοσης και τέχνης στην πόλη. Ολοκληρώθηκε η έκθεση «Σαν καλοτάξιδο σκαρί» του Παναγιώτη Σοφικίτη, που για αρκετές μέρες ταξίδεψε το κοινό της Καλαμάτας στην μαγεία της μικροναυπηγικής. Έξι ομοιώματα πιστά αντίγραφα πρωτότυπων πλοίων που δημιούργησε ο ίδιος ο Παναγιώτης Σοφικίτης εκτέθηκαν στο φουαγέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Εγώ άρχισα να κατασκευάζω το 1993. Αυτό το έφτιαξα το 2006. Όταν ένιωσα τον εαυτό μου ικανό τέλος πάντων να κάνω κάτι. Τα έργα έγιναν η αφορμή για συζητήσεις γύρω από την δημιουργία ενός ναυτικού μουσείου παράδοσης και τέχνης στην πόλη. Θα έλεγα ότι ένας είναι να δημιουργηθεί Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης, Ναυτικής Τέχνης. Θέλω να παραχωρήσω τα έργα αυτά για τη δημιουργία αυτή του μουσείου, που δεν θα είναι βέβαια τα μοναδικά όπως οραματίζομαι εγώ να γίνει το μουσείο. Αυτά θα αποτελέσουν την αφετηρία για τη δημιουργία. Από εκεί και μετά πάντα όλα τα μουσεία συμπληρώνονται καθημερινά με νέα στοιχεία. Είτε αυτά λέγονται πίνακες ζωγραφικής, είτε λέγονται παλιά ενθύμια από παλιούς ναυτικούς, είτε λέγονται άλλα σκαριά που μπορεί να έχει κάποιος να προσφέρει. Γενικά το μουσείο πάντα θα εμπλουτίζεται. Στόχος γίνεται πλέον η δημιουργία στην Καλαμάτα Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης και Τέχνης, ώστε η παράδοση να παραμείνει ζωντανή. Και να βράσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Γεωργία. Την περίπτωση του νεαρού Νίκου Βέργου εξετάζει ο Αστέρας Τρίπολης. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής που ανήκει στον Ολυμπιακό είναι μια περίπτωση που εξετάζουν οι αρκάδες. Βαριά ήταν η τιμωρία για τον Αστέρα Αμαλιάδας για τα επεισόδια με τον Ηρόδοτο, αφού του αφαιρέθηκαν 5 βαθμοί και δεν ανεβαίνει στη Β' Εθνική αν δεν αλλάξει κάτι. Στην Ερμιονίδα συνεχίζει την πορεία του ο Θανάσης Στάικος. Έργο που ανήκει στον Ολυμπιακό τσεκάρει ο Αστέρας Τρίπολης για να καλύψει το κενό του Τάσου Δουβίκα, που όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από το σύλλογο. Ο 22χρονος επιθετικός δεν υπολογίζεται από τους Ερυθρόλευκους, ενώ κέρδισε σημαντικές εμπειρίες στην Έλτσε, την δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και την Ουγγρική Βάσας. Η περίπτωσή του συγκεντρώνει αρκετά θετικά στοιχεία για τους αρκάδες, αφού πρόκειται για νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Βαριά ήταν η τιμωρία για τον Αστέρα Αμαλιάδας και το παιχνίδι που είχε διακοπεί στο γήπεδό του με τον Ηρόδοτο. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τιμώρησε για διαεπεισόδια με μείον 5 βαθμούς στο σύλλογο, ενώ όσον αφορά την ομάδα από την Κρήτη δεν αφαιρούνται βαθμοί και τιμωρούνται μόνο μέλη του σωματείου. Αυτό σημαίνει ότι ο σύλλογος από την Ηλία θα χάσει την άνοδο στη Football League. Βέβαια, η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού ο Αστέρας Αμαλιάδας θα προχωρήσει σε προσφυγή στην Επιτροπή Εφέσεων της Ομοσπονδίας προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση. Την επιτυχημένη συνεργασία με τον προπονητή Θανάση Στάικο συνεχίζει η ομάδα της Ερμιονίδας, που ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο νεαρός τεχνικός, που είναι και πρώην παίκτης του σωματείου, έχει οδηγήσει με επιτυχία τον σύλλογο στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής τα τελευταία χρόνια, με την διοίκηση να του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη για να συνεχίσει το έργο του. Να ελληνοποιηθεί θέλει ο forward από τη Σενεγάλη Μοχάμετ Φαγέ, δημιουργώντας ελληνικό διαβατήριο. Έλυσε τη συνεργασία του με τον Ία Καναφλίου ο προπονητής Παύλος Νόντας. Τις διαδικασίες ξεκίνησε ο 32χρονος Σενεγαλέζος forward του Προμηθέα της Πάτρας Μο Φαγέ, προκειμένου από τη νέα χρονιά να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Ο έμπειρος μπασκετμπολίστας των Αχαιών έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις και δείχνει να θέλει να μείνει στη χώρα μας και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Προμηθέα. Φέτος ο Φαγέ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο Προμηθέας συμμετείχε με εξαιρετική παρουσία στην ημιτελική φάση της Basket League, ενώ θα συνεισφέρει στην προσπάθεια της ομάδας να ξεπεράσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στον μικρό τελικό του πρωταθλήματος.
Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του προπονητή Παύλου Νόντα με τον Νία Καναυπλίου μετά από 2,5 χρόνια συνεργασίας. Ο νεαρός τεχνικός οδήγησε την ομάδα στις ανόδους της σε γάμα και β' εθνική μπάσκετ και είχε μεγάλη συνεισφορά στις τεράστιες επιτυχίες της τα τελευταία χρόνια. Μέσω ανακοίνωσης ο Νία Καναυπλίου ευχαρίστησε τον Παύλο Νόντα για τα όσα προσέφερε, ενώ και ο ίδιος ο προπονητής ευχαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπενιόρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνι ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, προκλήσεις με τον Βασίλη Μούτσιο. Απόψε παρουσιάζεται η ομάδα με παρέα Χρωματίζουμε τη Ζωή. Στις 10, Περιλίας με τον Περικλή Πατσούρη. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.